Το θέματα. Λίμον υπήρχε ο ναός Αφροδίτης. Τι μου λέτε τώρα. Υπάρχει κανένα αρχαιολογικό μέσα στην. Επειδή μπαίνετε σε ιστορικά θέματα, σας πληροφορώ ότι ο ναός του Σολομώντος είχε μετετραπεί σε ναό του Διός. Και αυτό πληρώνουμε από παρακαλώ. Ο όμως δεν ήταν αρχαιοελληνικό χτίσμα. Εντάξει. Ο κύριος Παλαιτσάκης. Μπορεί να μου αποδείξετε στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων αν υπάρχει αρχαιοελληνικό χτίσμα. Που μου λέτε ήταν ο ναός Αφροδίτης. Οι ερευνητές, οι ορθόδοξοι. Τους υπότες του ναού, γιατί τους σκοτώσαν όλους. Ποιος? Τους υπότες του ναού, γιατί τους σκοτώσαν. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας λέω και όχι. Πάτε κάπου αλλού. Να πάμε στα ιστορικά. Μα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θα ήθελα τα ιστορικά στοιχεία. Την ιστορική πόλη, την αρχαία. Όπως βάλανε ότι πήγε ο Αλέξανδρος και προσκύνησε τον αρχιερέα. Μα αυτά είναι ντροπή να κύριε τα λέμε Παλαιτσάκη, και μπορούμε να έχουμε γραμμένα από παπάδες. Τι θέλετε άλλο. Είναι καταγεγραμμένα, καταγεγραμμένα θαύματα. Κύριε Παλαιτσάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Είναι έμποροι του Χριστού. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι έχετε να απαντήσετε σε όλα αυτά. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Όχι όλοι μαζί. Εκείνο που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία πτυχή, ούτε μία σελίδα, ούτε μία φράση, ένα σημείο στίξης, μία λέξη, ένα βιβλίο της χριστιανικής πίστης και ζωής που να μην δεν είναι σημείο αντιλεγόμενο. Τελεία. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Και τώρα, λογικό είναι. Όχι, όσοι κατάλαβαν. Γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να διακόψετε. Όχι, αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε. Όχι, γιατί μας ρωτάτε. Δεν σας ρωτάω. Ερωτηματική πρόταση έκανα. Λέτε ότι δεν είναι δυνατόν. Ναι. Να και περάσουμε στον κόσμο, δηλαδή. Κυρία Μιχαλολάκου, εγώ θα σταματήσω και θα αποχωρήσω. Εάν δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο κύριος. Τι λέτε. Και εγώ τι λέω. Λέτε. Όταν μιλάει ο άλλος, μην το διακόπτε, κυρία μου. Γιατί αισθάνεστε αδύναμος. Να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του. Κύριος εγώ δεν σα διακόψω. Και μετά παρεμβαίνω. Διάλογο θέλω. Όχι, δεν θέλω διάλογο. Όχι, δεν θέλω διάλογο. Να τελειώσει ένα λασόμενο μονόλογο. Θέλουμε. Όχι να μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Εδώ είναι η χώρα της δημοκρατίας, είναι η χώρα του διαλόγου. Αυτός είναι ο διάλογος. Αλλού δεν είχαν διάλογο. Ο εναλλασσόμενος μονόλογος. Όχι. Όχι καπάκι ο ένας πάνω στον άλλον. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Τέλος πάντων, πέστε μας για το Άγιο Χριστό. Τι έχετε να μας πείτε, λοιπόν, κύριε Παλαιτσάκη. Εγώ θέλω να πω ότι στη θρησκευτική και λατρευτική ζωή πασών των θρησιών και πάντων των λαών πάντα υπάρχουν τα θαύματα, δηλαδή τα ανεξήγητα, τα παραφυσικά, είτε τα εκ Θεού είτε τα δαιμονικά. Είτε δηλαδή πάντα με τη υπάρχουν παρέμβαση, είτε με την. Και πάντα υπάρχουν, συντρέχουν μαζί και οι απάτες, ανθρώπινες απάτες, για τις οποίες η Εκκλησία η Δυτική, όχι η Ανατολική, είχε θεσπίσει ειδικών, ιδιώνυμο, εκκλησιαστικό αδίκημα της ευσεβούς απάτης. Δηλαδή, πολλά κείμενα, πολλά αντικείμενα, απαιδίδοντα θαυματουργικά, αυτές τις τρίχες Παναγίας, το τάδε, αυτά τα πράγματα είναι προϊόντα απάτης. Αυτά πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Τώρα, καθώς αφορά εμένα. Όχι, εδώ θέλω να παρακαλώ πολύ μια ανοθελία. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Εάν πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός έχει ανάγκη από εκδηλώσεις και διαχείριση θαυμάτων και θαυματοποιών. Θα σας απαντήσω. Εγώ είμαι νομικός επιστήμον. Στη νομική επιστήμη, στη δικονομία υπάρχει ένας όρος. Όρος πασίδηλων. Το πασίδηλον γεγονός, αυτό που είναι δήλων της πάση, γνωστόν της πάση, δεν χρήζει αποδείξεως. Λοιπόν, τα περί χριστιανισμού, όλα τα θέματα για εμάς τους χριστιανούς είναι πασίδηλα και λελειμμένα. Για τους αντίχριστους θα είναι πάντοτε σημεία αντιλεγόμενα και ερωτούμενα. Και τελεία και παύλα. Δεν θα συζητήσω εγώ και κλείνω. Δεν θα συζητήσω αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά θα αποκαλύψω τα ψεύδι τα οποία χρησιμοποιούν και οι παριστάμενοι στα βιβλία του. Λοιπόν. Εάν μου δώσει το χρόνο, μιλάω για ασύστολα ψεύδι. Έχετε μελετήσει τα βιβλία όλων των κειμένων για να καλύψουν τα ψεύδι τα οποία γράφουν. Έχετε μελετήσει τα βιβλία των εκλεκτών συνδετημών. Δεν τα έχω μελετήσει. Τα έχω βαθύτατα μελετήσει. Δεν έχουμε μία λογική αντινομία όμως. Βαθύτατα μελετήσει. Ο κύριος αγνοεί για τους τίτλους. Αλλά εγώ τα έχω βαθύτατα μελετήσει. Απευθύνεσαι σε μένα. Ναι, σε εσάς. Ξέρετε και έχετε διαβάσει τα βιβλία τους.
Λέτε για ποια βιβλία εννοείται. Του κυρίου Ιεροδιάκονου και του κυρίου Καλόπουλου. Τα έχετε διαβάσει ποτέ? Εγώ τα έχω μελετήσει. Εσείς τα έχετε μελετήσει. Και θα σας αποδείξω, εσείς που τα έχετε διαβάσει. Να μας δώσετε τι κάποια αποδείξεις. Τι ψεύδιολκείς λένε. Ωραία. Και ομέν, παρακαλώ. Και ομέν. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Καλά. Για να μην πάμε τώρα από την Παλαδία Φίκη και που όχι, όχι, να πάμε σε διάλειμμα και μετά, παρακαλώ, θα ήθελα. Να τα αποκαλύψω. Επειδή προκαλείτε, θα ήθελα με μία τεκμηρίωση στοιχείων να μας λέτε για την εξαπάτηση των συγγραφέων εδώ και ερευνητών, οι οποίοι αναφέρονται στην... Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσει την ερώτηση που έκανα. Αποπιθοποίηση των θαυμάτων έχει της... ένα... Όχι, κύριε Καλόπουλε, λάθος κάνετε. Ναι. Αυτά να τα αφήσετε. Γιατί εσείς θα απολογηθείτε, όχι εγώ. Ναι, γιατί βεβαίως για τα βιβλία που γράφετε. Εσείς είστε 2.000 χρόνια για τον υπεύθυνοι για την ιστορία των Ελλήνων. Χριστό. Θα απαντήσετε εσείς που βρίζετε τον Ελλήνων Χριστό και, θα και λέτε ότι ήταν γιος πόρνης και δεν υπήρξε, λέει ο κύριος Ιεροδιάκονος. Τι είπα εγώ, τι είπα εγώ. Ότι είναι γιος πόρνης. Εγώ το είπα αυτό. Δεν το λέτε. Όχι. Και εγώ είπα ότι δεν υπήρξε. Εγώ είπα ότι εγώ γράφω ότι ο ίδιος ο Χρήστος ποτέ δεν είπα ότι δεν υπήρξε. Ξέρω το ήθος το συγγραφικό μου και κάνετε λάθος. Και αυτό είναι βαθύτατη διαστέμβρωση. Ποιος είναι ο πατέρας του Ιησού, κύριε Καλόπουλε? Ο πατέρας του Ιησού ποιος είναι? Ο Ιωσήφ. Πού θέλετε να ξέρω εγώ? Ο Ιωσήφ. Α, δεν ξέρω. Να διαβάσω λοιπόν εγώ το βιβλίο σας. Θα διαβάσετε παρακαλώ μετά. Θα είναι του Λουκά? Όχι του Λουκά. Του Λουκά. Μιλάει για τα γνωστικά. Μιλάτε για τα γνωστικά. Το απόσπασμα, αν εγώ βρεθώ στη θέση του απόγρυφου. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι είναι αντίχριστοι. Στηρίζουν τον αντίχριστο πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Την παραποιούν, ψεύδονται, πείτε και αλλά εδώ θα αποκαλυφθείτε. Πείτε μου το συγκεκριμένο σημείο. Παρακαλώ, το σημείο. Θα δούμε σε λοιπόν, λίγο, παρακαλώ κύριε Καλόπουλε, βοηθήστε με να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Γιατί ο χριστιανισμός, κυρίες και κύριοι, έχει ανάγκη των εκδηλώσεων και της διαχείρισης των θαυμάτων και των θαυματοποιών. Μήπως τελικά, κύριε Παλετσάκη, και απευθύνω σε εσάς το ερώτημα, παρακαλώ. Πριν πάω, θα πάω σε διάλειμμα πολύ σύντομα. Μήπως τελικά, παρακαλώ. Μήπως τελικά, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, ο χριστιανισμός χάνει την εσωτερικότητά του ως μια θρησκεία με τους συμβολισμούς. Μείνετε μαζί μας στην πόλη. 1675. Όταν ο αλχημιστής Μπραντ, αναζητώντας τη φιλοσοφική λίθο, φέρνει από το έδαφος απόσταγμα από υπολείμματα ούρων και ανακαλύπτει μια ουσία που εκπέμπει φως. Αυτό το χημικό στοιχείο που φέρει το φως το ονομάζει φόσφορο. Ο Μπραντ προσπαθεί να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό τον τρόπο παρασκευής. Λίγα χρόνια μετά εκμυστηρεύεται ο ίδιος τον φίλο του Κράφτ και αυτός με τη σειρά του σε μια επίδειξη δύναμης τον παρουσιάζει στην αυλή του βασιλιά της Αγγλίας Κάρολου του Δεύτερου. 332 χρόνια μετά την ανακάλυψη του Μπραντ, από απόσταγμα ούρων έρχεται να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο θαύμα της Ορθόδοξης πίστης. Το Άγιο Φως. Λευκό φόσφορο διαλυμένο σε οργανικό διαλύτη το φυτίλι 12 λεπτά και το κερί άναψε. Το μεγαλύτερο θαύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετατρέπεται σε μύθο που καταρρύπτεται εδώ μπροστά στα μάτια μας. Εγώ δεν λέω τι γίνεται στα Ιερουσαλήμ, εγώ λέω ότι αυτά αναφλεγόμενα κεριά μπορεί να επιδείξει πλέον και η επιστήμη σήμερα με τρόπους που ήταν διαχρονικά δυνατή. Ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος ακολουθεί τα βήματα του Μπραντ και παρουσιάζει στα τηλεοπτικά πλατό με χημικές ουσίες το φαινόμενο της αυτανάφλεξης. Μπορεί όλοι να έχουμε μείνει έκπληκτοι με την επίδειξη του συγγραφέα κύριου Μιχάλη Καλόπουλου, όμως οι καθηγητές φυσικής και χημίας συνενούν στο πείραμά του, καθώς στην επιστημονική κοινότητα η αυτανάφλεξη με τη βοήθεια φωσφόρου είναι γνωστή από τον 16ο αιώνα. Ο φόσφορος, ο λευκός, όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του αέρα, αναφλέγεται. Κερί το βάλουμε μέσα σε διάλειμμα φωσφόρου, μπορεί να αυταναφλεγεί είτε μετά από μερικά λεπτά, είτε από μερικές ώρες, ακόμα και μέχρι από μερικές ημέρες. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λένε οι ιερείς, που αποκωδικοποιούν το από το θείο θαύμα του Αγίου Φωτός, δίνοντας θεολογικές ερμηνείες στο ένιγμα του Πανάγιου Τάφου. Από τον 4ο αιώνα έχουμε και έξω μαρτυρείται 380 η Εθερία, μια Ισπανίδα που πήγε και προσκύνησε ότι υπάρχει ακίμητος καντήλα στον Άγιο Τάφο. Όταν υπάρχει πίστης και χάρης Θεού στο συγκεκριμένο Πατριάρχη γίνεται το θαύμα. Θαύμα ή επιστημονικά εξηγήσιμο φαινόμενο, αλήθεια ή απάτη μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων πιστών. Κάπου εκεί όμως υπάρχει πάντα μια χρυσή τομή. Αυτή που λέει πως αν ψάχνεις για θαύματα, μην περιμένεις να ανάψουν τα κεριά. Απλά κοίτα γύρω σου.
δεν είμαι εγώ που καταγγέλλω τη μη αυθεντικότητα του Αγίου Φωτός. Είναι κατά κύριον λόγο ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος πριν από 200 τόσα χρόνια έγραψε τα περί εν Ιερουσαλήμης Αγίου Φωτός και τα χαρακτήρισε ψευδοκατέβατα φώτα, δείχνοντας ότι έχουν κακή προέλευση. Κατάγονται από ένα μοναστήρι από τη Γαλλία γυναικών, μετά τα πήραν σαρακινή και μετά έφτασε με τους σταυροφόρους τον 9ο αιώνα και άρχισε να λειτουργείται από το 10ο-11ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Ο χειρισμός ο δικός μου είναι ότι από τη στιγμή που η επιστήμη ανάβει δια αναφλέξεων κεριά, πάβει για αυτούς που θέλουν το θαύμα. Όπως είδατε, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο του κυρίου Καλόπουλου, συμπληρώστε παρακαλώ. Κόπηκε το βίντεο στο επίμαχο σημείο. Η πραγματική δήλωση του πατέρα Μεταλλινού είναι από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Μαρτυρείται από την Εθερία, μια Ισπανίδα που πήγε να προσκυνήσει, ότι υπάρχει ακίμητο σκανδύλα στον Άγιο Τάφο. Πιστεύω λοιπόν και καταλήγω, λέει ο πατέρας Μεταλλινός, όταν υπάρχει πίστη και χάρη Θεού στο συγκεκριμένο Πατριάρχη, γίνεται το θαύμα. Όταν δεν υπάρχει πίστη, μπορεί η κανδύλα να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό. Που δηλαδή, σημαίνει? Ο πατέρας Μεταλλινός μας οδηγεί στην αποδοχή ενός ημιθαύματος. Όποτε έχουμε πιστό Πατριάρχη, γίνεται ένα θαύμα. Όποτε δεν έχουμε πιστό Πατριάρχη, ανάβουμε από την ακίνητο κανδύλα. Κύριε Καλόπουλε, ο όρος θαύμα, επειδή είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, ένα συνήθιστο μυστηριώδες φαινόμενο, υποδηλώνει βεβαίως, υποδηλώνει θεία παρέμβαση. Ναι, αν είναι θεία παρέμβαση είναι συζητήσιμο. Είναι ένα εξαιρετικά συνήθιστο. Μα εδώ δεν απαντήθηκε το ερώτημα τι θέλουν υλικά αυτανάφλεξης στο ναό της Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει κανένα υλικό αυτανάφλεξης και κανένα φως. Εσείς έχετε, συγγνώμη, ο κύριος Μαυρίκης έχει μεταβεί στον Πανάγιο Τάφο. Δεν υπάρχει κανένα φως και μάλιστα, κύριε Καλόπουλε, απορώ πως δεν σας έχουν ανακαλύψει οι Εβραίοι τόσες χιλιάδες χρόνια, οι οποίοι μπαίνουν μέσα και ψάχνουν τον Πανάγιο Τάφο, αυτοί και οι μουσουλμάνοι, σφραγίζουν τον Πανάγιο Τάφο, ψάχνουν τον Πατριάρχη. Μήπως υπάρχει κανένα υλικό αυταναφλέξεω και κανένα σπίτι. Κύριε Μαυρίκη, βοηθήστε με. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Καλόπουλο. Έχετε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο? Όχι, δεν έχω επισκεφθεί. Δεν έχετε επισκεφθεί. Εσείς, κύριε Διαμαντάρα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Εσείς, κύριε Διαμαντάρα, και εσείς, κύριε Θεοφίλου. Όχι. Εσείς, κύριε Παλετσάκη. Εσείς, να, κύριε Ιεροδιάκονε. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εσείς. Έστειλα επιστολή, επειδή είχαμε κάνει εδώ εκπομπές παλαιότερα με τον Σπύρο Καρατζαφέρη. Και με μένα πάρα. Μπράβο, λοιπόν. Εκπομπές. Υπήρξαν οι ιεράρχες από την Ιερουσαλήμ που παρενέβησαν στην εκπομπή και μας προσκάλεσαν στην Ιερουσαλήμ με δικά τους έξοδα και μάλιστα με τον όρο να αλλάξουμε τελευταία στιγμή τα κεντρικά. Ένα λεπτό όμως, λοιπόν, κύριε Καλόπουλε, να σας θέσω. Και κάποιοι με κατηγορούσαν ότι δεν πήγα να υλοποιήσω αυτή την πρόσκλησή τους. Πρόσφατα έστειλα επιστολή. Και δεν απάντησαν ακόμα. Έχει ένα χρόνο η επιστολή και δεν έχει απαντηθεί. Είναι ένα ερώτημα πολλών φίλων τηλεθεατών. Τι αποδίδεται δηλαδή με την έννοια του μηχανοκίνητου θαύματος, της χειροποίητης μηχανουργίας, ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είναι ένας κοινός απατεώνας, θεοπαίκτης και θαυματοποιός? Λέει ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Γεώργιος Τζέτζης, και το γράφει στο Βήμα της 24ης Τετάρτου του 2006. Λέει ότι είναι ένας απατεώνας και όπου, ακριβώς, θαυματοποιός ο Πατριάρχης. Αφού λέει ότι είναι καιρός από τον πολύ θόρυβο που έχει δημιουργηθεί εξ αφορμής των εκπομπών που είχαν γίνει για την αφισβήτηση του Αγίου Φωτός, είναι καιρός, λέει, το Πατριαρχείο να άρει το πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει μέχρι σήμερα τα σχετικά με τα Αγίου. Για ρωτήστε το πόσα λεφτά πήρε από τους Εβραίους για να τα πει αυτά. Δεν θέλετε να ακουστεί? Θέλω να ακουστούν, επειδή περιμένουν πολύ οι φίλοι τηλεθεατές. Δείτε το πόσα λεφτά πήρε. Επειδή είναι συγκλονιστική μαρτυρία. Όπως ήταν και ο Πατριάρχης που έκανε το σχίσμα μεταξύ παλαιού και νέου ημερολογίου. Είναι καιρός να αποκαλυφθούν τα σχετικά με την αφή του Αγίου Φωτός. Και συνεχίζει λέγοντας: θεολογικά και λειτουργικά αυτά απασχολούν τον απαίδευτο πιστό που ψάχνει για θαύματα προκειμένου να πληρώσει το πνευματικό του κενό. Δεν πρόκειται για θαύμα, αλλά για θρύλο. Ναι, πόσα λεφτά πήρε από τους Εβραίους για να λέει αυτές τις βλακίες? Τελειώνω. Πράγμα που σημαίνει, λέει ο Πατριάρχης. Σας παρακαλώ, κύριε. Και εγώ σας παρακαλώ. Ο Πατριάρχης Ματαξάκης, ο οποίος κατόρθωσε και έκοψε την Ορθόδοξη Εκκλησία στα δύο. Άκουσα εγώ το Χατζινάσιο που ήταν συγγενής του και έλεγε.
πήγαινε λέει στην Κρήτη και έκανε παγανίες τα βράδια. Φανταστείτε λοιπόν τι πατριάρχη ήταν αυτό που έκανε παγανίες. Γιατί σα είπα και προηγουμένω να τα ακούσουμε. Εάν εσεί πιστεύετε ότι όλοι οι εκπρόσωποι του Θεού είναι αγνοί, κάνετε μεγάλο λάθο. Είναι θέμα τιμή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο πατριάρχη ανάβει τη λαμπάδα του από την ακίμητη καντήλα. Αυτά λέει ο πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλου. Πόσα λεφτά πήρε, σα ρωτώ, για να πει αυτέ τι βλακίε. Γιατί το ξέρουμε ότι όλοι πουλιώνται. Παρακαλώ, αυτό θέλω να περάσω. Βοηθήστε με να περάσω στους τηλεθεατές πώς προσεγγίζουν το μυστήριο, το ένιγμα του Παναγίου Τάφου, του Αγίου Φωτός. Ο κύριος Ηλίας, καλή σας μέρα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Σας ακούμε, κύριε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο υπερφυσικό γεγονός, ότι τα πρώτα λεπτά η φλόγα ακουμπά στην καρδιά της φλόγας και δεν καίγεσαι. Πώς το εξηγούν αυτό το γεγονός? Εσείς έχετε δηλαδή μεταβεί στον Παναγιον Τάφο, στον Ιερό Χώρο? Αλλά έχω ακούσει από άτομα που έχουν πάει κάτω. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πλούσια γενιάδα, να βάλει από κάτω το κέρι. Για πόσα λεπτά έχετε ακούσει? Πόσα λεπτά περίπου διάρκεια? Μετά από μερικά λεπτά. Τι έχεις ακούσει εσύ, άνθρωπε μου? Πόσα λεπτά περίπου? Αλλά στην αρχή δεν ξέρω πόσα λεπτά. Δεν έχει προσωπικές μαρτυρίες. 2 λεπτά, 33. Κάπου τόσο περίπου. Λοιπόν, πώς εξηγείτε? Υπάρχει συγκεκριμένη πρόσκληση προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Ο Σύλλογος Σκεπτικιστών Θεσσαλονίκης έχει άνθρωπο που δέχεται να πάει μαζί τους στην Ιερουσαλήμ στα πρώτα 2-3 λεπτά της αφής του Αγίου Φωτός, οποιοδήποτε πιστός να βάλει ακίνητο όμως το χέρι του κάτω από λαμπάδα που θα κρατάει ο εκπρόσωπος των συνδέσμων σκεπτικιστών. Εάν έχουμε ένα τέτοιο βίντεο, θα αποδεχθούμε το θαύμα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο περιφορές της χειρός πάνω από μια παλώμενη φλόγα. Τίποτε πέρα από περιφορές, λέτε πράγμα, εσείς, πράγμα, ναι. Το οποίο κάνει και ένας Ρώσος που δεν είναι καθόλου πιστός και το έχει εκθέσει στο διαδίκτυο. Εσείς, για να πούμε για το Θεό τον ίδιο, δηλαδή, δεν θα λοιπόν πιστείτε, κύριε. Η ακαΐα λοιπόν, καλά εσείς τραγουδάτε. Δεν πρόκειται να πιστείτε. Γιατί δεν πήγατε και οι χριστιανοί για να πιστείτε, δεν έχουν ανάγκη τους για να πιστείτε κάποια στιγμή, κύριε Καλόπουλε, να κάνετε αυτοψία και έρευνα στον Πανάγιο Τάφο για να έχετε μια προσωπική βιωματική εμπειρία. Εκεί θα πάω εάν μου δοθεί η ευκαιρία από μυθοποίησης. Δηλαδή να δώσουμε εμείς τα κεριά τελευταία στιγμή. Οπότε εκεί θα είναι, θα έλεγα, θα έχει μια αξία. Όχι, η απομυθοποιητική σας ερμηνεία. Γιατί διαμέσως μπορούν τα κεριά αυτά να έχουν εμποτιστεί οπουδήποτε. Ενώ αν τα δώσουμε τα τελευταία 10 λεπτά, θα ξέρουμε ότι όλα αυτά τα κεριά είναι χωρίς βαπτισμό οποιοδήποτε υλικού και φυσικά δεν θα αναφλήγει κανένα. Και επειδή φοβούνται αυτό το πράγμα, ενώ μας το υποσχέθηκαν, το αρνήθηκαν εν τέλει. Κύριε ο πυρηνικός φυσικός μας, για τα θαύματα, κύριε Θοφίλου, έχετε και εσείς το λόγο. Παρακαλώ, τι λέτε για όλο αυτό? Είναι θέμα, είναι αποτέλεσμα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Παλαιτζάκη. Τους προσκαλούμε στον Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Βεβαίως. Τους γράφω ότι η επιστολή μου είναι στο διαδίκτυο. Την έχω εδώ μαζί, μπορεί να τη δώσω. Δεν μπορείτε να πάτε, λέει, πρέπει να σας καλέσουν. Όχι, συγγνώμη, αυτοί ανέλαβαν τα έξοδα του συνεργείου, το οποίο θα πάει να επισκεφτεί τον υποτιθέμενο Πανάγιο Τάφο. Με την προϋπόθεση ότι τελευταία στιγμή θα δώσουμε τα κεριά στους παρευρισκόμενους πιστούς. Κύριε Καλόπουλε, μην επιμένετε, διότι είμαι 1000% σίγουρος ότι αν θα πάτε κάτω, όλα αυτά που έχετε γράψει θα τα πετάξετε στα σκουπίδια. Λοιπόν, τα βιβλία που έχετε γράψει θα τα πετάξετε στα σκουπίδια. Αν ένα φωτογράφο, θα καταλάβετε τι είναι αυτά που έχετε. Απίστε με εμένα. Εγώ δεν επιδιώκω αγιοσύνη ούτε τίποτα. Αλλά δεν μπορέσατε να μου δώσετε ούτε μία εξήγηση στις φωτογραφίες. Αυτά που λέτε είναι. Παράλληλα, αυτό είναι πολύ απλή εξήγηση στις φωτογραφίες. Θαύμα ή απάντηση. Ότι τραβάω ψηλά και φαίνονται τα φώτα που είναι από κάτω. Ή κουνάω τη μηχανή, αλλά παρόλα είναι πεντακάθαρε φωτογραφίες. Φωτογραφίες να τελειώνει. Με τις καταθέτω λοιπόν, την μαρτυρία. Έχετε μια φωτογραφία πριν περάσει τις φωτογραφίες. Παρακαλώ, βοηθήστε εξηγήστε με. Εξηγήστε μου πώς σας αυτή τη φωτογραφία που δεν υπάρχει αυτές, κανένα φως. Όχι, φως υπάρχει από πάνω. Ξέρετε, μπορεί. Πώς εδώ που δεν υπάρχει φως. Πάνω υπάρχουν από μια στιγμή να ακούσετε. Δεν πάτε να ακούτε. Εξηγήστε, πάρτε. Υπάρχει φιλμ. Το οποίο είναι ευαίσθητο. Ποιο φιλμ, κύριε, με ψηφιακή μηχανή φωτογραφίζω. Δεν υπάρχει φιλμ. Μα με συγχωρείτε. Στην υπέρυθρο ακτινοβολία. Εξηγήστε μου πώς βγαίνει από τη φωτογραφία αυτή, από την εικόνα του Χριστού. Δεν σας εξηγήσει. Σας παρακαλώ. Δεν έχει ουσία. Παρακαλώ. Δεν έχει ουσία. Παρακαλώ. Να μελετήσετε το φωτογραφικό ντοκουμέντο του κυρίου Μαυρίκη. Να το φωτογραφίσει. Να περάσω, παρακαλώ, κύριε Θεοφίλου, να περάσω και πάλι στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Καλόπουλο, εάν έχει κάποια σημασία, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας έχει πει, ούμε πίστης, κάνουμε πίστης, και νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος. Αυτά λέει, τα πει ο Χριστός, άλλη και ακόμα έχει πει ότι μη ρίπτετε τα Άγια της Κισίμη, δε τους μαργαρίτες έμπρος τεν χείρον βάλετε. Και ακόμα μας έχει πει... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χαρακτηρισμό, κοπελιά. Αφήστε με, κύριε, είναι μόνο, τα λόγια του Χριστού, εκτός αν ανώτερος από αυτόν. Αφήστε με να ρωτήσω, θα σας ακούμε διαρκώς. Αφήστε χαίρομαι την ευγένειά σας και το τάκτ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ θα καταθέσω τη δική μου εμπειρία και θα ήθελα εκεί να είμαι. Μα λέτε χείρους, καλή μου. Και μάλιστα... Ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ιερέας, μου έδωσε 33 κεριά, με ακούτε. Μου έδωσε 33 κεριά, με τα οποία πήγα στο Πανάγιο Τάφο του Χριστού το βράδυ της Αναστάσεως. Τα κεριά αυτά τα είχε φτιάξει μόνος του με κερί το οποίο παρήγαγε ο ίδιος, γιατί ήταν και μελισσουργός. Βρισκόμουν 200 μέτρα απόσταση από το ναό της Αναστάσεως όταν είπε το Χριστός Ανέστη. Δεν μπορούσα να πλησιάσω ένεκα του συνωστισμού. Τα κεριά αυτά άναψαν μόνα τους, κύριε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάει λοιπόν αυτόπτης μάρτυρας. Όχι, όχι, μπορεί να εξηγηθεί και αυτό. Με λέει δεν μπορεί να τον άψει, για παράδειγμα. Έχουμε πολλούς τρόπους. Θα σας απαντήσουν αμέσως ο κύριος Θεοφύλου και ο κύριος Καλόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Αυτό το φάσμα που συμβαίνει, αν έχετε διάθεση να ακούσετε. Θα το εξηγήσουν τώρα ο κύριος Θεοφύλου Πυρηνικός, φυσικός. Παρακαλώ. Θα δώσετε μια επιστημονική ερμηνεία, κύριε. Δεν χρειάζεται σήμερα φακό. Με λέιζερ, για παράδειγμα, μπορεί να τα ανάψουν και να κάνουν αμέσω το θαύμα. Τώρα παλιότερα τα ανάβανε με φακού. Τώρα με λέιζερ. Και όσον αφορά αυτό, όπως είπα, δεν είναι ανάγκη να είναι ευαίσθητο στην υπέρυθρο. Μπορεί η φωτογραφική σας μηχανή, η ψηφιακή αυτή που δέχεται το φως, να έχει ευαισθησία στο υπέρυθρο. Οπότε πάλι το ίδιο βγαίνει. Πάλι το ίδιο πράγμα βγαίνει εδώ. Δεν μου εξηγείτε πώς βγαίνει η φλόγα πάνω από την εικόνα του Χριστού, χωρίς να υπάρχει φως. Φωτογραφίζει το ζεστό. Να υπάρχει κερί. Μια στιγμή, ο δορυφόρος πώς μας φωτογραφίζει από πάνω. Ωραία, να μην εμείνουμε πολύ αυτό. Τη νύχτα, πώς μας φωτογραφίζει ο δορυφόρος. Βλέπετε τις φλόγες πάνω από την υπάρχει. Είχαμε κάμερες οι οποίες είναι ευαίσθητες στο υπέρυθρο που επέμπουν τα διάφορα σώματα. Κύριε μου, μιλάμε για μια απλή φωτογραφική μηχανή των 90 ευρώ. Απλή απλούστατη. Ναι, απλή απλούστατη. Καμία ειδική προμηθεία. Πάρτε το μικρόφωνο, παρακαλώ να μιλήσει και ο κύριος Ιεροδιάκονος, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα, για όλα όσα ακούστηκα μέχρι στιγμής, παρακαλώ. Δεν έχω τοποθετηθεί επί το προκειμένο για τις φωτογραφίες που βλέπω και στον τονά μπροστά μου, οι οποίες είναι ομολογουμένως εκπληκτικές. Μου θυμίζουν ανάλογες φωτογραφίες όπου είχα δει στο Λαύριο, όπου είναι ένας φίλος, έχει ένα κτήμα εκεί, τη Λακωνική Αγωγή, και έχει έξω σε μια πισίνα... Ο γιατρός, το γνωρίζετε. Έχει έξω σε μια πισίνα... Δεν θα αναφερθούμε στο όνομά του. Όχι. Έχει έξω ένα άγαλμα του Απόλλωνος, ο οποίος ήρθε περιχαρής να μας δείξει κάποιες φωτογραφίες. Και τις είδαμε. Ήτανε ο Απόλλων, το άγαλμα, και τέτοιες γραμμές. Ίδιες. Παράλληλες. Φάγαμε πολλή ώρα να το πείσουμε ότι κούναγε χωρίς να το θέλει το χέρι. Μετακίνηση δηλαδή που είχε... Δεν μπορούσε να το δεχθεί. Οπότε και εγώ... Έχουμε άλλη μια περίπτωση. Έτσι, είναι και δύσκολη θέση μου, έτσι, να μεταπίσω κάποιον ο οποίος είναι πεπισμένος για κάτι. Εγώ θα έλεγα να τον αφήσουμε να το πιστεύει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρετε, πάντως... τον αφήνουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής στο υπερβατικό και το θείον. Νομίζω ότι επιβάλλεται στην εποχή μας να περάσουμε σε μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, βοηθήστε με, κύριε Μαυρίκη. Ένα φωτογράφο, παρακαλώ. Παρακαλώ, ένα φωτογράφο θα ήταν ό,τι το καλύτερο να έχουμε. Έχουμε όμως το πυρηνικό φυσικό, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει αν εξήγει τα φαινόμενα. Αν περάσω σε μια νέα τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Θα ήθελα να πω το εξής, επειδή κάνετε μια πολύ αξιόλογη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Που πολλές φορές έχει γίνει σε άλλα πάνελ. Η πρόθεσή μου
πολύ με σοβαρότητα το λέω, και η φτωχή μου γνώμη, θα έπρεπε να είχατε δύο ή τρεις καλεσμένους, διότι ο κόσμος και εγώ δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Έχετε τον κύριο Παλετσάκη. Ο κύριος Παλετσάκης έχει γράψει ένα βιβλίο, ο οποίος είναι γνώστης των γραφών και όλα ερμηνεύονται από τις γραφές. Τέτοια θαύματα δεν λένε οι γραφές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν αναφερθώ στον Έιστο, όχι. Θα αναφερθώ στον κύριο Παλετσάκη, επειδή τον έχω ακούσει, επειδή έχω το βιβλίο του. Δεν πρέπει να τον διακόπτουν. Εγώ λυπάμαι που μία εκπομπή σας, οι καλεσμένοι σας, δεν σας σέβονται, δεν μας σέβονται, και ο Χριστός είπε όπου πήγε μετά την Ανάσταση ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τηλεθεατή. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παλετσάκη, κατ' επέτηση του φίλου τηλεθεατή. Να πω για το Άγιο Φως, γιατί θέλετε. Ναι, για το Άγιο Φως, ναι, και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να περάσουμε λοιπόν, σε άλλα. Λοιπόν, να σας πω, η προσωπική μου γνώμη είναι η εξής. Ακούστηκαν διάφορα εδώ και είναι η δική σας ερμηνεία και η δική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, προσωπικά με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός, και μου αρκεί αυτό το γεγονός, ότι το Άγιο Φως εμφανίζεται είτε... Προσέξτε. Υπάρχουν είτε, κάποια ιστορικά στοιχεία που κυρία παράδοση. Μιχαλονάκου, ναι, αφήστε με να τελειώσω. Ναι, ναι. 17 λέξεις. Ναι. Λέω, με συγκινεί το γεγονός ότι το Άγιο Φως εμφανίζεται είτε ως επαναλαμβανόμενο θαυματουργικό γεγονός, όπως πιστεύω, είτε ως συμβολική in memoriam θρησκευτική τελετή. Mm. Εμένα με συγκινεί και μόνο ότι προέρχεται από τον χώρο όπου έζησε, δίδαξε, έπαθε και σταυρώθηκε ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Είναι μια προσγειωμένη άποψη. Δεν μπορώ να μείνω ασυγκίνητος και δεν μένω, γιατί είμαι και επιστήμων πέραν του πιστού, στις αμέτρητες μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Μάλιστα. Έτσι. Και με την έννοια αυτή δεν μπορώ να στηριχθώ σε υποθέσεις επιστημονικές που δεν επαληθεύονται. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, προτιμώ να είμαι ένας εύπιστος χριστιανός. Πολύ λογική απάντηση. Και να δέχουμε ως εύπιστος κάθε φιλοχριστιανικό και ευσεβές, παρά να είμαι ένας εύπιστος ασεβής αντίχριστος. Γιατί την ημέρα της κρίσεως πιστεύω ότι ο Κύριος μου θα με κρίνει εμένα καλύτερα, εάν είμαι ένας εξαπατημένος χριστιανός από ένα καλά ενημερωμένο αντίχριστο. Την ημέρα της κρίσεως 2000 χρόνια την περιμένουν και δεν έρχεται. Τι έγινε? Δεν πειράζει, κύριε Καλό. Με καθυστέρηση είναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το έχουν πει πολλοί πριν από εσάς, από τους Ναΐτες υπότες, και το επαναλαμβάνει το Ταλμούδ. Ο Χριστός είχε πει, είναι ποινές των ειδών ισταμένων. Αυτά που λέτε τα έχουν πει οι Ναΐτες υπότες. Ναι, δεν ξέρω τι είπαν. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός είπε. Γιατί έχω γράψει μελέτη για αυτό. Είναι εδώ που είναι δεν ανάμεσά μας. Μπροστά στο κείμενο. Επειδή αναφέρεται στους Ναΐτες του Ναού. Γιατί και τους Ταλμούδ. Και κυρία Μιχαλολιάκου, δεν μπορούμε να ακούμε μόνο. Ένα λεπτό, παρακαλώ, να κάνετε μία παρέμβαση στη δική σας. Τι έχετε να πείτε σε αυτά? Έκανε μία αναφορά, είναι μία λογική, αν θέλετε, τοποθέτηση του κυρίου Παλετσάκη, έτσι διότι προτιμώ πρώτον να είμαι πιστός παραπλανημένος αδερφητείας. Παραπλανημένος. Όχι, καλά ενημερωμένος αντίχριστος είπε, εγώ δεν είπα. Όχι, είπε για καλά ενημερωμένος. Κύριε Διαμαντάρα, όποιοι διαφορούν για εσάς, η δική σας τοποθέτηση. Γίνονται πολλά μεταφυσικά φαινόμενα κατά Αριστοτέλη που δεν εξηγούνται με τους φυσικούς νόμους τότε. Μέχρι σήμερα, από την εποχή εκείνη, έχουν ερμηνευθεί πάρα πολλά και θα ερμηνευθούν. Έχουμε περιγραφές περί των μυστηρίων που σας είπα. Την 8η ημέρα, όταν τελείωνε η διαδικασία, έβγαινε ο Ιεροφάντης, στο χέρι του το είχε τεταμένο και μία μπάλα έβγαζε εκτυφλωτικό φως και λένε δεν έκαιγε, δεν έβγαζε καπνό. Μάλιστα. Και συγχρόνως έξω από τα καταβάσια όλο το θριάσιο πεδίο ανέτειλε ο ήλιος του μεσονυχτίου. Έχουμε κείμενα τέτοια. Βεβαίως. Υπάρχουν. Υπάρχουν όποιος ψάχνει. Όχι όποιος ψάχνει. Αποήλιος, κύριε. Συγγραφής. Πάρτε τον Αποήλιο. Ο Αποήλιος για τα αρχαία μυστήρια της Ελευσίνας. Για τα Ελευσίνια μυστήρια. Τι σχέση έχει ο Αποήλιος με τα αρχαία? Διότι πήγε και μοιήθηκε. Και επειδή ήταν Ρωμαίος, δεν κράτησε τον όρκο της σιωπής.
και έχουμε άλλες 10 περιγραφές. Ποιο βιβλίο είναι λοιπόν το σημείο, αν το βρούμε? Ναι, από Ήλιος, το βιβλίο του. Και έπειτα. Όχι, να το βιβλίο εδώ του. Έχω. Όχι, γιατί το βιβλίο. Το βιβλίο, το βιβλίο. Από Ήλιος. Ποιες μαρτυρίες? Μαρτυρίες. Εδώ, κυρία Μιχαλολιάκου. Εγώ πάντα δίνω. Έχω. Να μας πείτε παρακολουθείτε τον όρκο των καρδιναλίων. Που πριν χωριστεί η Εκκλησία. Και μισό λεπτό. Πριν χωριστεί η Εκκλησία ήταν μία, Ορθόδοξη Καθολική μία. Μάλιστα. Μετά για πολιτικούς λόγους η Δυτική επέμενε, έκανε το... Οι καρδινάλοι από τότε μέχρι σήμερα δίνουν αυτόν τον όρκο. Όσο και να ψάχνετε δεν θα το βρείτε. Τι λέει ο όρκος. Κατηδίαν. Τι λέει ο όρκος. Τι λέει ο όρκος. Πείτε με δύο λόγια ναι, να περάσω εκεί. Έχει σχέση με το Άγιο Φως. Γιατί είπε για τους νεήτες. Με τα θαύματα. Ακριβώς. Λέει. Οτιδήποτε άλλο θέλω πληροφορηθεί ή μου εμπιστευτούν που θα αναιρεί τα πάντα, εγώ θα σιωπήσω και θα προστατεύσω τον πατέρα μου τον Πάπα. Γιατί ρώτησα, μισό λεπτό κύριε. Όχι, δεν είπα τίποτα εγώ. Γιατί έκανα μία ερώτηση και δεν την απήντησε. Ναι, γιατί το τάγμα των ναητών που το ίδρυσε ο Άγιος Βερνάρδος και σε 200 χρόνια μέσα έγινε τόσο παντοδύναμο, γιατί το εξολόθρευσαν. Ποιοι? Ο Πάπας με τον Φίλιππο τον Ωραίο της Γαλλίας. Ωραία. Αυτά να ψάξετε να τα βρείτε. Θα απάντησε αυτό, να περάσω σε διάλειμμα. Παρακαλώ, πολύ γρήγορα. Απάντηση, μία απάντηση. Επειδή υποβάλλεται μία ερώτηση. Έβαλε ένα ερώτημα. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε, θέλω παρενθετικά να σας ρωτήσω κάτι. Είστε τέκτον? Όχι. Ωραία. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Πριν περάσω για διάλειμμα, κύριε Παλετσάκη. Να πω κάτι. Πριν περάσω για διάλειμμα, επειδή αναφερθήκατε στον ελευθεριοκτονισμό. Όχι, βέβαια. Και τα ξέρει. Ανήκετε στι ΣΤΟΕΣ, κύριε Καλόπουλε. Κύριε Καλόπουλε, παρακαλώ. Επειδή είναι και το ερώτημα πολλών φίλων τηλεθεατών. Τι ρόλο έχει αυτό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, να σα πω κάτι. Όχι, παρακαλώ, κύριε Παλετσάκη, βοηθήστε με να πάω σε διάλειμμα. Είναι το ερώτημα πολλών φίλων τηλεθεατών. Ιστορικό είναι το θέμα. Ναι, ιστορικό είναι. Οικονομικό και για ρωτήστε τον κύριο, συγγνώμη. Θεοφίλου, το ξέρει που είναι ιστορικό? Δεν το ξέρει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξέρει. Δεν λέει τίποτα. Πυρηνικός φυσικός εγώ, δεν είναι ιστορικός. Εγώ έχω γράψει βιβλίο για τους ναήτες υπότες. Μάλιστα. Έχω ασχοληθεί. Γιατί τους εξολόθρευσαν, δεν μας είπατε. Τους εξολόθρευσαν για τους εξής δύο λόγους, αν έχω το χρόνο. Ο ένας λόγος... Όχι, δεν έχει το χρόνο, μάλλον παρακαλώ. Μετά θα αναφερθείτε. Επειδή αναφερθήκατε στον ελευθεροτεκτονισμό... Να απαντήσετε πολύ γρήγορα, κύριε Καλόπουλε, κύριε Διαμαντάρα, είπαν κύριε Θεοφίλου, κύριε Ιεροδιάκονε και κύριε Μαυρίκη. Ανήκετε στις μασονικές στοές? Εγώ διέψησα, όχι. Είστε υπέρ του ελευθεροτεκτονισμού, ναι ή όχι? Εγώ είμαι κατά. Ένα σύντομο διάλειμμα. Θα μπορούσα να είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και πάλι, και να είμαι μασόνος. Παρακαλώ. Ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ στην πόλη των Παρεστήσεων. Αμέσως θα περάσουμε στους φίλους τηλεθεατές μετά το διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Παρακαλώ, Ειρήνη, μην αδελφή. Περνάμε και πάλι εδώ ζωντανά. Βέβαια τα καλύτερα φίλες και φίλοι λέγονται στα διαλύματα. Και πολλά τα ερωτήματα από τους φίλους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να περάσουμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Θα παρακαλούσα, επειδή εκλεκτεί εδώ, αμέσως θα περάσουμε, καλεσμένοι μας, να δούμε τα και πολύ ο λόγος και οι ενστάσεις, κύριε Καλόπουλε, για την δική σας, αν θέλετε, απομυθοποιητική ερμηνεία για τα αμέτρητα θαύματα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Είναι έχετε γράψει λοιπόν... Βιβλική θρησκεία, ο ένοπλος δόλος. Ναι, περιγράφω δηλητήρια που... Θαύμα ή απάτη, ναι. Το Άγιον Φως... Για το της, Φως Ιερουσαλήμ. Της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το θέατρο της σωτηρίας. Αβραάμ ο Μάκος που αναφέρεται... Προσωπογραφία του πλέον απίθανου μάγου όλων των εποχών. Που αναφέρεστε στο θαύμα της κεόμενης... Βάτου, όχι, αυτό είναι στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο, αλλά έχετε και αναφερθεί. Αυτό είναι η αρχή. Και η το αρχή... μεγάλο ψέμα, βιβλική θρησκεία. Εγώ αναρωτιέμαι. Μετά από όλη αυτή την απομυθοποιητική ερμηνεία και την αποδόμηση που στρέφεστε εναντίον του χριστιανισμού,
Μήπως θα ξεκινήσετε μια νέα, αν θέλετε, επίθεση και κατά άλλων θρησκειών, όπως είναι ο Ινδουισμός. Όχι, με συγχωρείτε, όταν αποκαλύπτει αυτά δεν σημαίνει ότι στρέφεται εναντίον. Όχι, αν αρχίσει αυτή την αποβιθοποιητική τάση που έχει και αναφέρεται στα βιβλία του εναντίον και άλλων θρησκειών, όπως είναι και των θαυμάτων αυτών, όπως είναι ο Βουδισμός, όπως είναι ο Ινδουισμός. Και εγώ αναρωτιέμαι, με έχει πουλήσει κανένα από αυτά τα βιβλία? Αφήστε τα αυτά, παρακαλώ. Αυτό το ξέρουν οι χιλιάδες των αναγνωστών μου. Κύριε Καλόπουλε. Παρακαλώ. Τώρα ασχολούμαι με την αρχαία Ελλάδα και το Οδυσσιακό Πνεύμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο, αλλά πιστεύω ότι. Όχι, αν θα στραφείτε και εναντίον άλλων θρησκειών και όχι, των γιατί θαυμάτων δεν με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί στρέφεστε αποκλειστικά και μόνο κατά του χριστιανισμού. Επίκαιρο πρόβλημα είναι αυτό που συνοδεύει τον ελληνισμό εδώ και 2.000 χρόνια. Κύριε Μιχαλή, ζω τα προβλήματα του χριστιανισμού και γι' αυτόν γράφω. 1.600 χρόνια. Κύριε Μιχαλή, όποιος θέλει να ερευνήσει. Δεν είναι ότι στρέφεται κατά. Ίσα ίσα που δίδει αξία και βγάζει τη σκορία, τη σκουριά από πάνω. Εδώ, μα είχε πει και ο κύριος Καλόπουλος, σοφός είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει την απάτη Θεών και ανθρώπων. Θεών και ανθρώπων από την αρχή. Από τον δεύτερο αιώνα του χριστιανισμού γίναν δύο μεγάλες σχολές. Ναι, αλλά δεν έχει ακόμα. Ή της Αλεξανδρίας πίστευε και μία ερεύνα. Αποκαθάρι, και της Καρχιδόνος πίστευε και ερεύνα. Απάτη, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών του θεόπνευστού. Του εμπεγμός είναι, δεν είναι απάτη, εμπεγμός είναι. Και των άλλων θρησκειών. Θα ήθελα να περάσω σε μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Περιμένουν οι φίλοι τηλεθεατές, θέλουν να θέσουν πάρα πολλά ερωτήματα. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Σε μένα μιλάτε. Σε εσάς. Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Από πού τηλεφωνείτε, παρακαλώ? Από Λάρισα, καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα εξουσιαστικά ιεραρχία. Και έχουμε το φίλο τηλεθεατή να περιμένει από τη Λάρισα. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Οι εξουσίες που υπογείως κινούν τα νήματα στον κόσμο και κατευθύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γνώση, γνωρίζουν ότι αν συνωθεί ο χριστιανισμός και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, αποτελεί μια ατομική βόμβα για τον παγκόσμιο, για την νέα διάταξη πραγμάτων. Αυτές είναι οι θέσεις του Λιακόπουλου. Προσπαθούν εδώ και πολλούς αιώνας, πλαστογραφώντας τις πηγές ή αποκρύπτοντας, να φέρουν σε σύγκρουση τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Όπως πολύ εύστοχα το προσπαθεί ο κύριος Καλόπουλος. Είναι από φύση του σε σύγκρουση οι δύο αυτές οι ιδεολογίες. Θα σας πω. Η μία είναι επιστημονική τοποθέτηση και η άλλη είναι θεολογία. Εννοεί ο κύριος Καλόπουλος, είναι αντικρουόμενες έννοιες, η μία προσκρούει στην επιστημοσύνη και στην αλήθεια. Και η ιστορία είναι δικαστική. Είναι ιστορία αντιπαλότητας. Δεν το επιχειρώ εγώ. Αυτό υπήρξε εδώ και 17 αιώνες. Ο χριστιανισμός έκανε σφοδρή επίθεση ενάντια στον ελληνισμό. Και ο ελληνισμός σχεδόν αφανίστηκε. Έχει υποδουλωθεί στις δυνάμεις του Ιερατείου. Να σας πω, αποκρύπτονται οι προφητείες αρχαίων Ελλήνων, οι οποίες μιλούν ξεκάθαρα για την έλευση του Χριστού. Πολύ Ιακώπουλο διαβάζει. Και παρουσιάζουν τον χριστιανισμό σε ευρεογενή θρησκεία και όλους τους αρχαίους Έλληνες ως ιδωλολάτρες. Δεν είναι ευρεογενή θρησκεία. Τι είναι ο χριστιανισμός, ελληνογενής? Παρακαλώ, ο χριστιανισμός ετέθη ένα ερώτημα. Εδώ παρακαλώ, όχι όλοι μαζί, βοηθήστε με. Μισό λεπτάκι. Να υποβάλουμε. Έχουμε αρχαία κείμενα που αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Από στην πολιτεία του Πλάτωνα, στο Β. Δεν χρειάζεται, πείτε μας τι λέει. Δεν χρειάζεται. Στην πολιτεία λοιπόν του Πλάτωνα αναφέρεται ότι... Βιβλίο που το σύστημα το αποδέχεται, έτσι. Περιέχει την προφητεία τάξη με αυτές των προφητείων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Πλάτων δεν είναι ο προφήτης, δεν έχει κάνει καμία προφητεία, κύριε. Λάθος είσαστε ενημερωμένος. Μισό λεπτά. Ο Πλάτων δεν ήταν προφήτης, δεν έκανε ουδε μία προφητεία. Εγώ σας παραπέμπω. Τώρα με μελετήσετε. Μην με παραπέμπετε εμένα, να το κοιτάξετε εσείς. Στον Λιακόπουλο την ερώτηση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εκεί λέω ότι θα απογυμνωθεί. Ναι, πολύ σύντομος όμως, περιμένουν πολλοί φίλοι τηλεθεατές. Πήρατε τις απαντήσεις. Σε μετάφραση, λέει ότι θα απογυμνωθεί από όλα εκτός δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην οστότε συμπεριφορά. Χωρίς να δικήσει κανέναν, θα δυσφημιστεί πολύ ως άδικος, ώστε να βασανιστεί και τη δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας.
Δεν είναι μόνο ο Πλάτωνας βέβαια, έτσι, είναι και άλλοι. Ναι, οι Έλληνες δεν είχαν άλλη δουλειά, προφύτευαν την έλλειψη του χριστιανισμού. Κύριε, μην υποβιβάζετε τον Πλάτωνα, μην τον υποβιβάζετε. Όχι. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους πνευματικούς άνδρες που πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη. Είναι βλασφημία να βάζουμε στα γραπτά του Πλάτωνος και στο στόμα αυτά. Ερευνήστε το. Εγώ θα ήθελα παρακαλώ να ευχαριστήσουμε Εσχύλο, διαβάστε Εσχύλο, τον Προμηθέα Δεσμότη, τι λέει και θα καταλάβετε γιατί τα περνάμε όλα αυτά που περνάμε σήμερα. Παρακαλώ, να περάσουμε στον επόμενο φίλο τηλεθεατή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Από πού τηλεφωνείτε? Από Χαλάνδρη. Θα τα ακούσω πάλι. Έχω να πω το εξής. Έχω τρία πτυχία. Είχα πολύ πιο ανώτερους καθηγητές από τον Καλόπουλο. Θέλω να πω το εξής, βιώματα δικά μου, αυτό που έχω ζήσει πολύ μεγάλο. Βιωματική σας εμπειρία. Ήμουν αφή. Μάλιστα. Ήμουν αφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Ήμουν αφή. Αλλά Λόνια άθεη, κυρία. Ήταν. Τα άκουγα για το Άγιο Φως. Μετά έγινε ένα θαύμα και έγινε πίστευμα. Δεν το πίστευα. Και είχα πει στον εαυτό μου κάποτε όταν μου δοθεί η ευκαιρία θα πάω στους Αγίους Τόπους για να δω το φως. Μάλιστα. Όπου ξεκίνησα να πάω, πέφτει η πεθερά μου, σπάει το πόδι της, δεν μπόρεσα να πάω. Λέω επειδή είμαι άθεη, γι' αυτό δεν μ' αφήνει ο Θεός. Αυτά τα λεφτά που είχα να... Καλά, ως άθεη δεν θα μπορούσατε να έχετε τέτοιου είδους. Ο Θεός ασχολήθηκε με το πόδι της πεθεράς σας. Όχι, δεν καταλάβουμε, δηλαδή τίποτα καλύτερο δεν είναι να κάνει ο Θεός. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Αφήστε το να σχολούν τα τους θεραπείς. Αυτά και μετά αυτό λέει ότι θέλει ο Κύριος. Είχα πολύ φιανότερους καθηγητάς και με τρία πτυχία, όχι μένα. Τι έχετε σπουδάσει, κυρία μου? Θα σας πω, αλλά να πω το συγκεκριμένο. Ωραία, ξέχασα. Στη γειτονιά μου ήταν μια πολύ φτωχιά, πολλά την διώξανε από το σπίτι, πολλά πολλά πολλά. Και ναι, λέω, να περιοριστείτε όμως στο συγκεκριμένο γεγονός που σας έκανε από άθεη και αγνωστικήστρια να γίνετε ένθερμη οπαδός του χριστιανισμού. Και δίνω τα λεφτά αυτά στους ανθρώπους αυτούς και λέω δεν θα πάω. Βλέπω στον ύπνο μου τη νύχτα όπως ακριβώς γίνεται όλη η τελετή εκεί, όπως πάνε στους Αγίους Τόπους. Εσωτερικό στο Γολγοθά και όλα αυτά. Το έχεις πιέσει. Όταν αξιώθηκα να πάω, όπως θα είδα στον ύπνο μου, σαν να τα είχα ζήσει πολλές πολλές φορές. Και είχα δει και το Άγιο Φως πως βγαίνει, τα έχω ζήσει όλα. Γιατί δεν πάει ο Κύριος να δει? Δεν τρέπεται που τα λέει αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Φτάνει. Λοιπόν, από τότε που πήγα και είδα με τα μάτια αλλάξατε και αυτά που έζησα, μάλιστα, έχω γίνει πραγματικά χριστιανή. Μέχρι τότε ήμουν άθεη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να απαντήσει εγώ ο κύριος. Εγώ να μην γράψω ακόμα και μετά θα πάω. Παρακαλώ, ο κύριος, παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να διαχειρίζομαι την συζήτηση. Κύριε Θεοφύλου. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο οι πιστοί και οι άθεοι αντιλαμβάνονται τη σχέση επιστήμης και Θεού και στην ερώτηση αν είναι αντικρώμενες έννοιες και πού κατατάσσει η επιστήμη τα καταγεγραμμένα αναφερόμενα ως θαύματα. Λοιπόν. Στην σφαίρα του άειλου, του υπερκόσμιου, των παρεστήσεων. Από τη στιγμή που είναι αυθύπαρκτα γεγονότα, πού τα κατατάσσει? Ναι, από τη στιγμή που δέχεται κανείς ότι υπάρχει Θεός ο οποίος παρεμβαίνει και κάνει πράγματα, σημαίνει ότι κλείνουμε τα βιβλία, δεν κάνουμε πια επιστήμη. Πιστεύουμε ότι θα κάνει όλα ο Θεός. Έτσι του κατεβαίνει, ξέρω εγώ, κάποια πόδι στιγμή. Πόδι της πεθεράς, το έσπασε ο Θεός, ναι ή όχι, κύριε Θεοφύλου? Και του κατεβαίνει του Θεού, σπάζει πόδια, μετά τα φτιάχνει τα πόδια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει με την επιστήμη. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχθούμε ότι κάποια στιγμή υπάρχει κάποιος ο οποίος παραβιάζει τους νόμους της φύσης. Ούτε είδαμε ποτέ. Δεν είδαμε ποτέ στα πειράματα που ελέγχονται, τα πειράματα ελέγχονται. Πώς ερμηνεύει η επιστήμη αυτή την κατάρριψη των φυσικών νόμων? Δεν υπάρχει κατάρριψη των φυσικών νόμων. Όταν όλες οι γραφές αναφέρονται. Απολύτως. Οι γραφές αναφέρονται. Σε αναφερό. Ναι, σε αυτό είναι ο πλούσιος κόσμος της φαντασίας των πιστών. Σε αμέτρητα θαύματα. Ωραία, αμφισβητήσαμε και τα ιστορικά κείμενα τώρα. Μπράβο. Τα ιστορικά κείμενα. Πολύ ωραία. Των ιερών κειμένων αμφισβητήσαμε. Πολύ από την αρχαιότητα. Και το πέρασμα του Χριστού επί της γης είναι καταγεγραμμένο με μια σωρία θαυμάτων. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και πολύ τη φυσική για να κάνουν θαύματα.
αλλά την ξέρανε λίγοι. Τα ήξερε το Ιερατείο που συνεργαζόταν με μερικού, ξέρω εγώ, οι οποίοι ήταν. Να πείτε, ας το πούμε, ότι υπήρχε μια συνεργασία Ιερωτίου. Ναι, κυρίω. Υπήρχε μια παράδοση ιερουργία, θεουργία, μηχανουργία και φακού και κάτωτρα κλπ. Ώστε να κάνουν θαύματα. Τα φτιάχνανε αυτά. Με τον φακό μπορεί να ανάψει ένα κερί από μακριά. Μαγνήτες, δηλητήρια. Επειδή ο κύριος Μαυρίκης, ναι, με όλα αυτά μπορεί να τα κάνει. Παρακαλώ, επειδή με ειδοποιούν από το control, επειδή ο κύριος Μαυρίκης δεν έχει στείλει το φωτογραφικό ντοκουμέντο το οποίο έχει αποτυπώσει από τη μετάβασή του στον ιερό χώρο του Παναγίου Τάφου, ένας, για να δούμε κατά πόσο επαληθεύονται όλα αυτά που λέει εργαστηριακά και επιστημονικά, έχουμε ένα φωτογράφο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πολύ πολύτιμη η δική σας συμβολή, κύριε Κυριάκο, να σας ακούσουμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ασχολούμαι 32 χρόνια με τη φωτογραφία. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μαυρίκη. Μάλιστα. Ότι αυτό που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες του μπορεί όποτε θέλει ο ίδιος, οι ομίγυροι, όλοι να το κάνω ίσχυες γραμμές, λοξιές γραμμές, οριζόντιες, ό,τι θέλει, χωρίς κανένα τρίκ. Και πάντα παράλληλες. Είναι μια πολύ απλή τεχνική. Και παράλληλες γραμμές. Παράλληλες βεβαίως και να ρωτήσει όποιο φωτογράφο θέλει, που ξέρει δύο πράγματα, λέγεται τεχνική αργού κλείστρου. Όποτε θέλει, είμαι στη διάθεσή του, το τηλέφωνο μου το είναι στο κοντά. Κύριε, σας τονίζω ότι πρόκειται για μια απλή, απλούστατη ψηφιακή μηχανή που δεν έχει ταχύτητα. Είναι όλα αυτόματα, τις ξέρετε πολύ καλά. Και εγώ θέλω να μου εξηγήσετε, αφού λέτε αυτό το πράγμα, ότι είναι η τακτική του αργού κλείστρου, αυτό εφαρμόζεται μόνο στις παλιές μηχανές που είχαμε δυνατότητα να ρυθμίσουμε. Εξηγήστε μου σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία πώς βγαίνει φως από εκεί που δεν υπάρχει. Κάνετε λάθος ότι απλές μηχανές. Αυτά που λέτε όλα τα δέχομαι. Εξηγήστε μου πώς βγαίνει φως από εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Μισό λεπτό. Όταν υπάρχει φως, θα δεχτώ ότι είναι σύντομα, περιμένουν πολύ φίλοι. Θέλω να μου εξηγήσετε από την ομογένεια. Αφήστε παρακαλώ. Από εκεί που δεν υπάρχει, σε αυτό να μου εξηγήσετε. Άφησε το να εξηγήσει τον άνθρωπο. Οι πιο απλές ψηφιακές μηχανές σήμερα κάνετε λάθος ότι δεν έχουν ταχύτητες. Το δέχομαι για τη ρήμη του λόγου, για ταχύτητα, το δέχομαι αυτά που λέτε. Εξηγήστε μου όμως αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση. Μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτή, παρακαλώ, με την δική σας τεχνοτροπία που γνωρίζετε και την τεχνική της φωτογραφίας. Είναι τεχνική αργού κλείστρου. Πώς βγαίνει φως από την εικόνα εκεί που δεν υπάρχει κανένα φωτογραφία. Πώς αργού κλείστρου, άμα δεν έχει κλείστρου η φωτογραφία. Όταν το φως δεν είναι αρκετό, είναι πολύ απλό, επειδή χρησιμοποιεί πολύ αργή ταχύτητα φωτοφράχτη η μηχανή και επειδή κουνιέται η μηχανή. Αφού χρησιμοποιώ φλας, κύριε μου. Χρησιμοποιώ φλας. Το φλας δεν είναι πολύ αργό. Το φλας, κύριε μου, είναι για ένα μέτρο για δύο. Δεν είναι. Μα μπροστά μου την έχω τη φωτογραφία. Κοιτάξτε την εικόνα στην τηλεόραση. Σε μισό μέτρο φωτογραφίζω. Επειδή ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φωτογράφος του εξηγεί τη. Μπορεί να λέτε αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να δώσετε εξηγήσει αυτά που τι ερωτήσει. Αυτό εξηγεί ο άνθρωπο. Εσύ δεν ξέρει, κύριε Καλόπουλε. Ο Απόλλωνας βγάζει και αυτός φως. Έχουμε δει την αφή του Ολυμπιακού φωτός και μάλιστα χρησιμοποιούν κάτωπτρα και παίρνουν το φως αυτό. Αλλά μία φορά όμως που έτυχε να έχει συννεφιά από πάνω, πήγε εκεί η προθιέρα και έλεγε: Απόλλωνα, Απόλλωνα, δώσ' μου το φως. Απόλλωνα, δεν ερχόταν το φως. Α, στο διάλογο, παίρνει τον ανατήρα. Λοιπόν, πάμε από το Απολώνιο φως, το αναστάσιμο φως. Όχι, να απαντηθεί. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ, θα απαντηθεί αυτό. Μία φορά κλείστηκε δύο ώρες ο Πατριάρχης σας, επειδή φαίνεται κάτι συνέβη με το φόσφορο και δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Ναι, έχει κόψει ο φόσφορο και σα περίμενε να το βγάλουν. Τα συμβαίνουν σε όλους. Ναι, είχε κόψει ο φωσφορός, ήταν κομμένος και περίμενα πάτε να το δώσετε. Κύριε Μαυρίκη, επειδή περιμένουν πολλοί φίλοι από την ομογένεια, ο φίλος τηλεθεατής από τη Γερμανία περιμένει αρκετή ώρα, να το σεβαστούμε, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα σας, να ακούτε, έτσι. Ευχαριστούμε. Σας βλέπω και σας παρακολουθώ από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Η εκπομπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπως όλες σας οι εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που με κάνει και απορώ είναι τα επιχειρήματα που φέρνουν οι επιστήμονες σε αυτή την εκπομπή, ότι δήθεν με επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικές αλήθειες προσπαθούν να εξοντώσουν και να εξουδετερώσουν όλα αυτά που θεωρούνται θαύματα. Εγώ προσωπικά είμαι ναυτικός μηχανικός. Έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην επιστήμη μου. Ξέρω πολύ καλά την επιστήμη μου και ήθελα να τους ρωτήσω ένα πολύ απλό πράγμα. Αφού τα ξέρουν όλα τόσο καλά,
μπορούν να μου δώσουν μία απάντηση σε ένα μόνο θέμα. Τι είναι ενέργεια? Για αν μπορούν να μου απαντήσουν αυτό το πράγμα, τι είναι ενέργεια, τους καθηγητές θα τους παρελθώ και αποδεχθώ ότι δεν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, τα κάνουν στο σχολείο τα παιδιά. Ναι. Να σας απαντήσει ο κύριος Θεοφύλου, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ζητάμε συγγνώμη που σας κρατήσαμε τόση ώρα. Παρακαλώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο τηλεθεατή. Θα σας απαντήσει μια πολύ σύντομη απάντηση, κύριε Θεοφύλου, στο ερώτημα του φίλου. Τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν ότι η ενέργεια είναι η ικανότητα ενός συστήματος να κάνει παραγωγή έργου. Εντάξει. Τα κάνουν στο σχολείο τα παιδιά, δεν θα κάνουμε φυσική του σχολείου τώρα. Παρακαλώ, κύριε Παλετσάκη, παρακαλώ, όχι όλοι μαζί. Κύριε Παλετσάκη. Οι επιστήμονες, οι περισσότεροι, δεν αναφέρουμε στους παρόντες, δεν μπορούν και δεν θέλουν να δεχθούν ότι πέραν του υλικού ορατού κόσμου υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, άειλος. Αγγέλων. Είπα άειλος. Αγγέλων. Όπως θέλετε. Όντα. Και αγγέλων και πνευμάτων και δαιμόνων. Λοιπόν, να μην χάνουμε τον χρόνο. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος έχει νόμους δικούς του, που δεν μπορεί η επιστήμη να τους καταλάβει. Αυτούς τους νόμους μόνο η θεολογία μπορεί να τους καταλάβει. Λοιπόν, όσοι ασχολούνται λοιπόν με τους φυσικούς νόμους, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί οι φυσικοί νόμοι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα παραφυσικά φαινόμενα, τα έξω από την φυσική. Μα αφού φυσικά τα φυσικά φαινόμενα να τελειώσουν. Εφόσον είναι την αντίληψη αυτή που λέτε, με συγχωρείτε. Αφήστε να μην τελειώσω. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε να τελειώσω, να δείτε πώς στέκουν. Όταν λοιπόν εξηγήσετε στον κόσμο που σας ακούει σε μένα πώς γίνονται τα αγρογλυφικά στα χωράφια στην Αγγλία και εσείς κύριε Καλόπουλε, κύριε Ιεροδιάκονε, που είστε επιστήμονες όλοι, εξηγήστε σας ανθρώπους που τα κάνουν. Αφήστε τα, κάντε τα εσείς πειράματα, γιατί δεν τα κάνετε. Ποιά σαν ανθρώπους τα κάνω, έχω. Αφήστε, ρωτάω τους τρεις. Εάν λοιπόν, μπορείτε, εξηγήστε εσείς, κύριε Θεοφύλου, πώς καταργείται ο νόμος της βαρύτητος και βλέπετε έναν άνθρωπο να αιωρείται εις τον αέρα. Πού τον είδατε εσείς? Εγώ που τον είδα. Είδατε. Διαβάζω και βλέπω. Όχι. Και εσείς που τα είδατε αυτά που γράφετε. Εσείς που τα είδατε αυτά που γράφετε. Κάποτε με ρώτησε ο γιος μου τι συμβαίνει με τις υπερβολικές δυνάμεις της Ανατολής. Λοιπόν, και του λέω. Για να δεις πόσο ψέμα είναι ότι οι Ανατολίτες έχουν ειδικές δυνάμεις, απόδειξε ότι δεν διεκδικούν κανένα Ολυμπιακό έπαθλο πέραν των δυνατοτήτων τους. Η ανθρώπινη δύναμη μετριέται στην Ολυμπιάδα και δεν βλέπουμε να διαπρέπει κανένας με ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες. Ποιος σας είπε ότι θα μπορούσε και να το θέλει? Εκείνοι αιωρούνται. Λάθος κάνετε. Εσείς είδατε δικό μας. Λάθος κάνετε. Τον Παΐσιο είδατε να αιωρείτε. Όχι κύριε. Γιατί αυτός περνάει μέσα από τείχους. Εσείς δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Αφήστε κύριε Θεοφύλου. Ο κύριος Καλόπουλος δεν μπορεί να εξηγήσει τι του κάνει ο κύριος Καζέπης. Και θα εξηγήσει τι έκανε ο Χριστός. Δεν μου λες ο κύριος Παΐσιος περνάει από τείχους μέσα. Δεν ξέρω. Έτσι λένε, για. Δεν ξέρω, γιατί εγώ σας μην υπεκφεύγετε. Δεν μπορείτε, εσείς δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τη μαγεία από την ταχυδακτηλουργία και την ταχυρητία. Αυτό ακριβώς ξεχωρίζω. Κύριε Καλόπουλε, εννοεί κύριε Παλετσάκη, όταν είσαστε παλιά σε εκπομπές που ήταν εδώ και ο ταχυδακτηλουργός μας, ο κύριος Καζέπης. Τον οποίο έφερα εγώ στα κανάλια. Βεβαίως, ο οποίος αναγάγει όλο αυτό το οποίο κάνει μία ταχυδακτηλουργία. Γιατί δεν τα λέτε. Ο Καζέπης μου έχει πει όλα τα μυστικά του. Πέστε ένα. Εγώ δεν έκανα στην τηλεόραση, τράβωσα ένα καρφί και παλάβωσα τη άλλη πόσο τράβωσα. Τι λέτε το καρφί? Και το μεταξύ μας σας εξηγήσω. Παρακαλώ, δεν θα βάλετε κύριε Μαυρίκη. Όλα αυτά. Δεν είμαστε σίγουροι. Τι φαντάζεστε ότι ο Καζέπης έχει πνευματικές δυνάμεις? Ο Καζέπης κάνει δύο πράγματα. Ο Καζέπης κάνει δύο. Γιατί δεν φέρετε τον Καζέπη εδώ να ομολογήσει? Δεν θα ομολογήσει. Δεν μπορεί να ομολογήσει. Δεν μπορεί. Ότι όλα είναι τρίκ. Εξηγήστε μας πώς γίνονται εσείς τα τρίκ. Ο ίδιος θα μας τα εξηγήσει. Όχι, εσείς τα επιστήμονες. Βεβαίως. Εξηγείτε το γάμο της Κανά με συγκοινωνούντα δοχεία. Εξηγείτε τη διάλυση της Ερυθράς Θαλάσσης με φράγματα και δεν εξηγείτε τι σας κάνει ο Καζέπης. Κύριε Παλετσάκη, τα περισσότερα από αυτά που κάνει ο Καζέπης. Κύριε Θεοφύλου, υπάρχει όλοι οι πλανήτες. Δεν μου επιτρέπετε να το αποκαλύψω γιατί βγάζει τα λεφτά.
παρακαλώ, πέφτουνε οι τίτλοι. Όλοι οι πλανήτες είναι παγωμένοι εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Μπορείτε να μου εξηγήσετε επιστημονικά και οι τρεις σας πώς στη γη υπάρχει διάπειρο το κέντρο της και συντηρείται η ζωή επάνω? Με αυτό ασχολείται η γεωλογία, βεβαίως. Παρακαλώ. Αυτό παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Παυλίκη, παρακαλώ. Άφτε το θέμα τη γεωλογία. Εξηγήστε μου, κύριε Παυλίκη. Κανένα σα δεν μπορεί να εξηγήσει πώ η γη είναι διάπειρος ακόμα. Έχουν όλοι οι πλανήτες έχουν παγωθεί. Τι κάνουν, κύριε Μαυρίκη, τι μα λέτε, καταργήστε του γεωλόγου. Εξηγήστε μου πώ καίγεται η γη μα. Θέλετε να ακούσετε? Παρακαλώ. Πρώτα του παραμορφωτικού επιστημονικού φακού που φορά. Εξηγήστε μου, αφήστε τα αυτά, κύριε. Πώ υπάρχει στο κέντρο τη γη. Περίμενε. Η γη ήταν μια διάπειρο σφαίρα. Όχι, ναι. Παρακαλώ, κύριε Διαμαντά. Γιατί όλοι οι πλανήτες έχουν παγώσει και η γη είναι διάπειρο ακόμα στο κέντρο. Είναι θέμα απλό τη γεωλογία αυτό, κύριε Μαυρίκη. Άσε το τώρα. Δεν μπορεί να τα απαντήσει. Άμα δεν ξέρει επιστήμη κανεί για χρόνο, τι είναι αυτό. Είναι θέμα χρόνου. Τι θέμα χρόνου. 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια παγώσαν όλοι. Η γη γιατί καίγεται ακόμα. Γιατί καίγεται. Αφήστε να κύριε. Λοιπόν, είστε άσχετο. Εσεί που κάνετε επιστήμη. Όχι, δεν θέλω να σε εξηγήσει κάτι. Ποια είναι στο θέμα, στην προσωπική σας, αν θέλετε, διαδρομή, στο θέμα της πίστης, εάν άλλαξε, αν γνωρίσατε, είχατε μία δραματική πορεία με δάκρυα, αίμα, πάθη και λάθη, και αν άλλαξε τελικά η ζωή σας. Καλά, δραματική πορεία είχα, αίμα δεν είχα βέβαια. Πράγματι η ζωή μου άλλαξε από το 1993 και μετά. Ήταν κάπου σχετικά αμφιταλαντευόμενη, αλλά το 1993 και μετά καταστάλαξα. Κύριε, να σε ευχαριστήσω, κύριε Καλόπουλε, κύριε Διαμαντάρα, κύριε Θεοφίλου, κύριε Παλετσάκη. Έπρεπε να σας μιλήσω, κύριε, για την ψυχή που φωτογραφίζω. Σας ευχαριστώ όλους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, καλό είναι σε μια ακροσελιστική εποχή να αφήνουμε τα μάτια ανοιχτά της ψυχής στο υπερβατικόν των θείων, και θα ήθελα αμέσως για επίλογο να αναφερθούμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας, που είναι ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο λαϊκό μας βάρδο Στράτο Διονυσίου, που έφυγε από κοντά μας στις 10 Μαΐου του 1990. Παρακολουθήστε το, έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την άλλη εβδομάδα ο Στράτος Διονυσίου αυτοβιογραφείται, προβάλλοντας αθέατες και αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του. Καλή σας μέρα.